Καλημέρα κύριε Καρκαβάτσο, τι κάνετε? Καλημέρα, είμαστε καλά κυρία Δουγεράκη, ώρα καλή σε εσάς, τους ακροατές μας. Καλά είμαστε στην ώρα. Στην ώρα. Mm. Ναι. Για πάμε στις κινητοποίησεις σας. Κοιτάξτε, εμείς κυρία Δουγεράκη είμαστε συνεπείς σε αυτό που διαχρονικά λέμε, ότι είμαστε διεκδικητές, διεκδικούμε τη ζωή μας, διεκδικούμε την επιβίωσή μας. Άρα, όταν δεν βελτιώνονται οι συνθήκες της ζωής μας και μάλλον πάνε προς τα πίσω οι συνθήκες της ζωής μας, είμαστε υποχρεωμένοι και να βγαίνουμε στους δρόμους και να έχουμε πολύμορφες μορφές παρέμβασης και στον τόπο μας, εδώ στα Αστερούσια, που είναι σημαντικός τόπος παραγωγής και αν θέλετε αγροτικής οικονομίας. Έχει ανάγκη ο αγρότης να αναδείξει τις πλευρές που τον εβασανίζουν. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Ο Αγροτικός Σύλλογος είναι συνεπής, πραγματοποιεί συναντήσεις και συσκέψεις. Το ΔΣ αποφάσισε να συναντηθούμε με τους βιοπαλαιστές αγρότες και να εκτιμήσουμε αν όλοι συμφωνούμε στο πώς βιώνουμε την πραγματικότητα σήμερα. Και αποδεικνύει η ζωή ότι όλοι μας συμφωνούμε στο ότι το αγροτικό νοικοκυριό ταλαιπωρείται και βασανίζεται. Έχει σημασία κυρία Δουγεράκη να το δούμε έτσι, γιατί η ζωή αυτό αποδεικνύει. Ούτως ή άλλως η ζωή είναι αρκετά δύσκολη και αν όλα αυτά τα λέτε εσείς από τη μία πλευρά, από την άλλη το μυαλό πηγαίνει και σε εκείνη την άλλη την έρευνα με τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες που καταγράφει το ΕΛΜΕΠΑ σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πρόνοια στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων από το 2009 και έπειτα, δηλαδή μετά την πανδημία, που κάνουν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτή η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα πρόβλημα στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών, των αγροτικών οικογενειών της περιοχής μας, στα Αστερούσια ειδικότερα. Αυτή η περιοχή που βασανίζεται με πολλές πλευρές έχει πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό προκύπτει από τις κοινωνιολογικές μελέτες αυτές του ΕΛΜΕΠΑ. Και μάλιστα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο διάστημα και αποδεικνύει ότι είναι μια περιοχή βαθιά υποβαθμισμένη σε σχέση και με τα άλλα τοπικά διαμερίσματα που έχουν και αυτά τα ίδια προβλήματα. Και παράλληλα, κυρία Δουλγεράκη, το τελευταίο διάστημα διαπιστώνουμε ότι δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο στη ζωή μας η υποβάθμιση υπηρεσιών, η γύμνια όσον αφορά τις εξυπηρετήσεις που ο αγρότης επί της ουσίας θέλει, συντάξει κτλ., με το κλείσιμο των τραπεζικών καταστημάτων. Για τους δικούς τους λόγους, οι τράπεζες που εντάσσονται σε ένα συνολικότερο σχέδιο κερδοφόρους λογικής, κλείσανε εκείνο το υποκατάστημα το οποίο λειτουργεί στον πύργο και μεταφέρουν τώρα συνταξιούχους, αγρότες στις περιοχές 30 χιλιόμετρα από εδώ. Δηλαδή είναι ένα συμπλήρωμα της εξαθλίωσης του τόπου μας, παρά τις επιστημονικές μελέτες, το κέρδος των τραπεζών δεν αφήνει περιθώρια, λέει δεν μας ενδιαφέρει. Έρχεται να προστεθεί σε όλα αυτά που ο Αγροτικός Σύλλογος παλεύει, σε όλη αυτή την υποβάθμιση της ζωής μας, σε όλα αυτά τα βασικά ζητήματα που εμείς παλεύουμε αυτό το διάστημα, να κουμπώσει δηλαδή με αυτό που λέμε συνάδελφοι αγρότες στους δρόμους, γιατί δεν έχουμε άλλη λύση. Υπηρεσίες οι οποίες αποψηλώνονται συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είναι τα ταχυδρομεία, είναι και πολλές άλλες υπηρεσίες, έτσι δεν είναι? Ναι. Βεβαίως. Ζήτηματα υγείας, υπηρεσίες ΔΕΗ, ΟΤΕ, αποψηλωμένες και διαμορφώνουν μια κακής ποιότητας ζωή. Η ανεργία πάει σύννεφος, η μελέτη το δείχνει αυτό πάνω στο 55%. Τα προβλήματα υγείας παρουσιάζονται βέβαια, εξυπακούεται μέσα από τέτοιες αδυναμίες επιβίωσης. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, κυρία Δουγεράκη, συνδυάζονται και βγαίνουν στο προσκήνιο στις σημερινές συνθήκες. Και εμείς, ακούγοντας πάντα τη λογική της διεκδίκησης, γιατί είμαστε ένας αγροτικός σύλλογος που έρχεται σε αντιπαράθεση, προσέξτε, με αυτό το
τη διάσχητη λογική ότι η αγροτιά μπορεί να λύσει τα προβλήματά της μέσα από τα γραφεία των υπουργών, ενδεχομένως μέσα από τις υπηρεσίες, τη συνεννόηση, το τσάι και συμπάθεια που λέμε εμείς, που είναι ένα από τα καλύτερα έτσι, σημεία τέτοια που αναφέρεται η λογική τους. Και εδώ ταιριάζει τώρα, κυρία Δουλειράκη, να προσθέσουμε μια εικόνα στο πώς μας αντιμετωπίζει ο συντοπίτης μας υπουργός. Ξέρουμε ότι τα ξέρει τα προβλήματα. Ξέρουμε ότι ζει στην περιοχή μας. Τον βάζουμε όμως σε ένα δίλημα. Να μην λέει ανακρίβειες. Συνδυάζει τη λογική των Γερμανών αγροτών, των Γάλλων, των Ρουμάνων, στην κατεύθυνση όπως είναι ο αγρότης, ο βιοπαλαιστής, ο οποίος αναπαράγεται στην Ελλάδα. Δηλαδή οι Γερμανοί αγρότες με τα χιλιάδες τρακτέρ για τις πλατείες που δείχνουν τώρα την κρίση που επιδρά πάνω τους, ξέρετε γιατί κατεβαίνουν. Κατέβηκαν εκεί για να μην κοπεί η επιδότηση που παίρνουν στο πετρέλαιο και μια. Για όχι γιατί δεν το πήραν, το παίρνουν, αλλά για μην κοπεί. Αυτές είναι οι προτάσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Στην Ελλάδα όμως αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να συγκριστούν με ένα βιοπαλαιστή αγρότη που πέσει 30, 40, 60 στρέμματα μέσω όρο στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία έχουν 170, 200 στρέμματα. Άρα θα παρακαλέσουμε πολύ σε αυτή τη φάση, επειδή εμείς το ξέρουμε, συνήθως όταν η αγροτιά ξεσηκώνεται, όταν βρίσκεται στους δρόμους για τα δίκαια αιτήματά της, βγαίνουν οι εκάστοτε υπουργοί και σηκώνουν την ταμπέλα της λογικής «Δεν έχετε δίκιο, είσαστε κομματικοί», λες και εμείς δεν ξέρουμε ποιοι τον επισκέπτονται στα γραφεία του. Ξέρουμε. Είναι ανθρώποι δικοί τους. Είναι κυβερνητικοί. Αυτοί οι οποίοι σου νονογάται. Άρα λοιπόν οι κομματικά, εκείνοι οι οποίοι παρακινούνται, δεν έχουν το δικαίωμα να φωνάξουν. Δεν έχουν το δικαίωμα να συσπηρωθούμε, γιατί τα προβλήματά μας είναι τα ίδια. Με τα κόκκινα και μπλε και κίτρινα και πράσινα τρακτέρια. Μα λέει ότι η κυβέρνηση έχει κάνει τα πάντα για εσάς. Βέβαια μπορεί να το πει αυτό. Γιατί να το πει? Όταν λέει παράδειγμα ότι 65 εκατομμύρια στο πετρέλαιο που αντιστοιχεί 1,7 στο λίτρο, στο στρέμμα, είναι ικανοποιητική ροή αυτή της λογικής επιβίωσης μας? Όταν λέει παράδειγμα ότι μειώσανε το ΦΠΑ από το 24 στο 13, δηλαδή είναι ΦΠΑ αυτό. Εμείς παλεύουμε για να καταργηθεί το ΦΠΑ στα εφόδια και στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρακτέρ. Άρα ας τα αφήσουμε τώρα αυτά. Ξέρουμε, είμαστε εμείς, έχουμε την πείρα. Κάθε φορά τέτοια εποχή βγαίνουν και λένε αυτά που τους συμφέρει, γιατί έχουν βέβαια και το πάνω χέρι, έχουν και το μαχαίρι, το οποίο αγαντάρεται από τους συνήθους εκείνους δικούς τους, η λογική τους δηλαδή, οι οποίοι συνεννοούνται στα γραφεία. Εμείς λέμε όχι. Εμείς θα πάμε στον κόμμα του Πεζών, κυρία Δουλειράκη, όπως το έχουμε ανακοινώσει. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να κάνουμε συγκεντρώσεις, συζητήσεις και συσκέψεις με τους αγρότες. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι ενώ στις σημερινές συνθήκες, κυρία Δουλειράκη, το λάδι πιάνει 10 ευρώ, έτσι εμείς δεν έχουμε λάδι να δώσουμε τις σαλάτες. Όχι να πουλήσουμε. Και μάλιστα το λάδι μας το πήραν 4,85 όταν εμείς είχαμε τη λαδιά, δώσαμε το λάδι για να χώσουμε τρύπες, για να επιβιώσουμε. Κανείς μας δεν είναι πλούσιος. Κανείς μας δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτές τις συνθήκες. Έχει μεγαλώσει το κόστος παραγωγής, έρχονται να κουμπώσουν οι λογικές των τιμών, παρεμβαίνουν από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, φουσκώνουν τις τιμές στα ράφια, τέτοια ούτως ώστε να δημιουργήσουν ελλείψεις, δρομολογούν μια εξέλιξη σε εμάς, τέτοια που να μην μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Οι συνθήκες, οι κλιματικές, οι οποίες βάλε τα εισαγωγικά τους, δεν τα λύνουνε. Το φράγμα της πλατιότητας παραμένει στις καλέδες. Θα κλείσει, λέει, το 2024, 30-12 του. Πότε θα γεμίσει, κυρία Δουλειράκη, και τι θα κάνουμε εμείς από εκεί και ύστερα που δεν έχουμε ούτε δίκτυα? Άρα να παρακαλέσουμε να ακούσουν κάτι το οποίο είναι ανάγκη. Απαιτούμε. Έτσι θα βγούμε στους κόμβους και στις πλατείες. Έτσι οι πολυμορφές πάλις που διαμορφώνονται στην αγροτιά στην Ελλάδα, πανελλαδικά,
βρίσκονται σε αυτή τη βάση. Έχουμε το δίκαιο με το μέρον, λοιπόν. Πάντως, κύριε Καρκαβάτσο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όταν μιλάς για αγροτικά θέματα, ο καθένας από εμάς, ο οποίος μπορεί να είναι ή έξω ή μέσα στο χορό, εν πάση περιπτώσει από ποιο κομμάτι και αν βρίσκεται, έχει πάντα στην πίσω πλευρά του μυαλού του και το επαναφέρει μπροστά, ότι ο αγρότης είναι ευνοημένος ή ο καλύτερα ευνοημένος Έλληνας πολίτης, ότι οι τιμές που αυτή την ώρα εκείνος απολαμβάνει είναι οι καλύτερες δυνατές σε σχέση με όλους εμάς τους υπόλοιπους, ότι εμείς χρυσοπληρώνουμε ως καταναλωτές αυτό το οποίο εσείς πουλάτε από τη δική σας την πλευρά, ένας κύκλος φαύλος ή μη, δεν έχει σημασία, ο οποίος δεν κλείνει ποτέ και το ξέρετε. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε, κυρία Δουλγεράκη, αλλά αυτά δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε εμείς σταθερά λογικά, στην κατεύθυνση δηλαδή που έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Το αγροτικό νοικοκυριό δοκιμάζεται εδώ. Εμείς ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η ακαρπία, η οποία συνδυάζεται και με τις σημερινές συνθήκες που έρχεται η επόμενη χρονιά και δεν επανέρχονται οι ελιές, θα μας δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης. Αυτό το ξέρουμε εμείς, βέβαια, και ο καταναλωτής στο ράφι. Εκεί είναι τα σπουδαία. Όταν φτάνει το λάδι τόσο ψηλά και το μεροκάματο πέφτει, πώς θα πάει πέρα. Άρα λοιπόν η αιτία, η παραπληροφόρηση, το ότι η αγροφιά κερδίζει, είναι σημείο της αναφοράς της εκάστοτε κυρίαρχης πολιτικής. Αυτών δηλαδή των κυβερνήσεων, οι οποίες ρυθμίζουν τη ζωή μας με βάση τις υποδείξεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, με βάση τις υποδείξεις της συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια. Ήδη υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις και ας αφήσουμε τώρα αυτή την επιχειρηματολογία ότι στην Κρήτη, παράδειγμα, δεν έχουμε μεγάλες εκτάσεις. Ξεκίνησαν, κυρία Δουλγεράκη, αγοράζουν γη, μετατρέπουν τη γη μας σε μεγάλες σκυφλίκια. Σταδιακά θα μας πάρουν τη γη, σταδιακά θα μας βγάλουν τα χωριά μας. Αφήστε να έχουμε και γη. Διότι όλα αυτά τα χρόνια τα οποία ό,τι λέμε, ό,τι λέτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕΝΑΤΟ που το βρίσκουμε μπροστά μας, και τώρα εδώ θα πρέπει να ξαναγίνει μια δεύτερη επίσκεψη από τους αγρότες σε κάποιες περιοχές, μπορεί να είναι και στο σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας, δεδομένα τα οποία χάθηκαν. Τα ακούσατε για τις προηγούμενες μέρες. Με έξυπνα κινητά να βρούμε τη συντεταγμένος των χωραφιών για να μπορούν να καταβληθούν και οι επιδοτήσεις. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων και αρνητικών εξελίξεων που λες, γιατί το διαχειριστήκαμε και το πήγαμε έτσι και γιατί το επιτρέψαμε να είναι αυτό. Αυτό είναι το βασικό, γιατί το επιτρέψαμε. Αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, κυρία Δουλγεράκη. Αυτοί φτάνουν στο σημείο να περνάνε αυτές τις πολιτικές και είναι τέτοια η πολιτική που έχει μέθοδο και στόχο. Ναι. Διαμορφώνονται συνθήκες τώρα, όπως ας πούμε οι καινούριες που εμφανίστηκαν, κουτουρεμένες και κατακομμένες επιδοτήσεις, ότι η ευθύνη είναι στα υπαλληλικά γραφεία. Είναι λάθος κατεύθυνση αυτή. Παραπληροφόρηση είναι αυτή. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κόβει σε επιδοτήσεις 25% της Δενδρόδης. Άρα λοιπόν εδώ πού θα φτάσει αυτό το γαϊτανάκι, σε ποιο σημείο έρχεται? Άρα βγάζει αυτές τις πολιτικές που λέμε εμείς. Κυρία Δουλγεράκη, να μην τα ανοίγουμε πρωί-πρωί τόσο πολύ μεγάλο και βαθιά το θέμα μας. Ο βιοπαλαιστής αναπαραγόμενος αγρότης δεν μπορεί να επιβιώσει. Βασανίζεται και πρέπει να παλέψει για να σταθεροποιηθεί αυτός και το μέλλον των παιδιών του. Γι' αυτό η σημερινή μορφή των κινητοποιήσεων, που είναι πολλοί μορφές πολιτικοποίησης, εκτιμούμε εμείς ότι είναι δυνατόν να πιέσουμε τις κυβερνητικές πολιτικές, είναι δυνατόν να φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο διεκδίκησης που να αναγκαστούν να μας τις δώσουν και αυτές τις κουτσουρεμένες, αν θέλετε, λογικές της, του πετρελαίου στα 65 εκατομμύρια κτλ. Αυτά όμως είναι ζητήματα που μόνο το οργανωμένο αγροτικό κίνημα μπορεί, κυρία Δουλγεράκη, να τα βάλει στο τραπέζι, να τσάνε αιτήματα και να πετύσει τη λύση τους.
Εσείς κατεβαίνετε στις 28 του μήνα εδώ στον κόβο των Μεναπεζών. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι, γιατί είχε ανακοινωθεί ότι την Τετάρτη 31 του Γενάρη η παραγωγή από τα Χανιά κατεβαίνουν στον κόβο των Μουρνιών, Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί, γιατί είπαμε ότι είναι ένα δεκαήμερο πανελλαδικών κινητοποιήσεων από όλους τους αγρότες, από όλους τους παραγωγούς της δύναμης των μπλόκων πανελλαδικά. Ακριβώς. Είναι το τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη που οργανώνουμε την πίεση που θα ασκήσουμε. Το ζήτημα είναι η κλιμάκωση του, και εμείς παράδειγμα εδώ λέμε ότι ο κόμβος στα Πεζά, ο κόμβος στα Πρετόρια είναι, σηματοδοτούν αυτά που λέμε εμείς, και γι' αυτό προχωρούμε σε αυτές τις μορφές, και θα δείξει η ζωή πόσο μπορούμε να τον διαχειριστούμε, πόσο μπορούμε να κλιμακώσουμε, βέβαια, με γνώση πάντα ότι τα λαϊκά συμφέροντα δεν συγκρούονται με τον κοινωνικό αυτοματισμό που λέμε εμείς με άλλες κοινωνικές τάξεις. Να παλέψουμε. Ναι, οι έρευνες δείχνουν, δεν θα δείξει μόνο η ζωή, οι έρευνες δείχνουν, γιατί κάνατε αναφορά σε αυτή την έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ με τις υπηρεσίες πρόνοιας, τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, ποια ήταν τα αποτελέσματα από το 2009 και μετά, παράλληλα με την πανδημία, το πόσο εύκολη είναι η ζωή στην Ήπεθρο για τον καθένα, κυρίως στα αγροτικά νοικοκυριά, γιατί οι περισσότεροι που μένουν στην Ήπεθρο παραγωγοί αγρότες είναι, κτηνοτρόφοι είναι, η αύξηση της υλικής στέρησης, η έλλειψη σε υπηρεσίες, σε παρεχόμενες υπηρεσίες, οι ελλείψεις που υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα της υγείας μας, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, ό,τι θα έπρεπε να έχει ο καθένας, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν το έχει, αλλά δεν ξέρω και αν θα το έχει και αύριο, έτσι όπως οδηγούνται τα πράγματα και στο χώρο της υγείας. Κύριε Καρκαβάτσο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δουλειωράκη.